στο σημερινό βίντεο θα πάρω ένα skin για τον Ρίκο. Έχω 55 gems. Γενικά μπορεί σε κάποιος να μην αρέσει, αλλά εγώ από τότε που πήρα Ρίκο ονειρεύομαι να πάρω αυτό εδώ το skin. Κατά τη γνώμη μου είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αρέσει εσάς και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι είναι πιο ωραίο. Ήταν ο Κιτζέσι ή ο Λοντρίκο. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ από την αρχή ήθελα Λοντρίκο. Και ας τον πάρουμε. Έρχεται. Τέλεια, guys. Okay. Τέλεια, okay. Τέλειο είναι ρε παιδιά. Oh my god. Είναι τόσο ωραίος ρε παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν και είναι κάπως ψηλός. Τι να πω. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, κάνω βίντεο. Βίντεο λοιπόν. Σε παιδιά θα ανεβάσω και τον Ρίκο επιτέλους. Γιατί δεν τον ανέβαζα μέχρι να πάρω λόγω την Τρίκο. Ανέβασα τα άλλα στο τέλος βέβαια. Δεν θέλω να τα πάω 21. Και πάμε friendly game. Σε μας βάλουμε εδώ πέρα. Ξέρω solo. Το τελευταίο μου αρέσει. Και πάμε να παίξουμε με λόγω την Τρίκο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκύλο. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Okay, είναι τέλειος. Τώρα γενικά ο Ρίκο δεν είναι και από αυτούς τους τέλειους που νικάς πανεύκολα. Αλλά θέλω να πω το σκιν είναι πραγματικά απίστευτο. Εν τω μεταξύ είμαι μόνο που δεν είμαι bot. Καλά, πάντα όταν παίζω έτσι friendly είναι μόνο που δεν είμαι bot. Οπότε έκανε βλακείο του. Αλλά φυσικά αφού είναι bot, παιδιά. Γενικά να ξέρετε, εγώ δεν εκτιμάω καθόλου την νοημοσύνη των bot στο Brawl Stars. Δεν είναι καλά. Αν και μία φορά είχαμε παίξει με ένα bot, βάζαμε όλοι αλφή μου για να κάνουμε κάτι. Και μιλάμε για bot. Είχε Frank και σκότωσε 3 μαζί. Αυτό ο κανονικός παίχτης δεν θα το έκανε. Και άμα το έκανε παιδιά την από θα ήταν γκάντο τύπος. Πραγματικά δηλαδή εκείνο το bot ήταν, δεν ξέρω κι εγώ. Ήταν από τα τελειότερα bots. Τελειότερα bots εκεί. Ναι, γενικά όπως σας έχω πει δεν εκτιμάω καθόλου την νοημοσύνη των bots. Αυτός έρχεται έστω και με λίγη ζωή. Έστω και μπορώ να τον βαρέσω από μακριά. Άσχετα μου έχω λίγη ζωή. Φυσικά πάμε, έλα, έλα. Και νίκησε, εντάξει. Εύκολο αφού ήταν bot. Oh my god, guys. Πόσο μου αρέσει αυτό το skin. Πήρα Λόντι Ντρίκο επιτέλους. Αλλά θέλω να μάθω αν σας αρέσει Λόντι Ντρίκο ή ήταν εκεί Τζέσι. Πραγματικά ποιο από τα δύο είναι πιο ωραίο, ας βάλουμε ένα 3v3 τώρα. Λοιπόν, το πρώτο από όλα φυσικά. Και θέλω να πω, δείτε skin. Okay. Είμαι έτοιμη. Να παίξουμε άλλη μία και πάμε. So guys, μόλις απόξουμε αυτό για να δουν το skin. Αυτό βασικά απλά. Βασικά παιδιά, αφήστε το. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μίζατε, δεν τέλειωσε εδώ το βίντεο, οπότε θα πάμε λίγο σε όλο. Μπορεί και Brawl Ball, δεν ξέρω. Λοντιντρίκο, τον λατρεύω. Είναι το skin που ήθελα από τα αρχεία. Τώρα πάντα ήθελα να έχω ένα ρίκο σε skin πέρα από τον Ricochet. Αυτό ήταν free, οπότε τι να το κάνουμε. Βέβαια σε περίπου ένα χρόνο, μπορεί και σε 2 χρόνια π.χ. να είναι πάρα πολύ σπάνιο. Όπως τώρα δεν έχουν όλοι στα αρχαία. Και στα αρχαία είναι πολύ ωραία. Επίσης σε κανένα 2 χρόνια θα είναι και πάρα πολύ σπάνιο ο τέτοιο, ο Barbarian King Bull.
που θα βγει τώρα κοντά πριν για τα 10 χρόνια της εταιρείας. Δηλαδή έκαναν περίπου 1-2 χρόνια να σχεδιάσουν το Heyday, που είναι το πρώτο τους παιχνίδι. Μετά έφτιαξαν το Clash of Clans, το καλύτερο τους παιχνίδι πιστεύω. Γιατί έτσι όπως ήταν μια, να το πω, μέτρια εταιρεία, ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ καλοί. Και μετά ήρθε και το Clash Royale. Το Boom Beach βασικά νομίζω ήρθε μετά το Clash of Clans, δεν ξέρω. Και τέλος το Brawl Stars βγήκε και ένα άλλο παιχνίδι, αλλά το διέγραψα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι το Brawl Stars είναι το καλύτερο. Παλιά πίστευα το Clash Royale, αλλά μετά ήρθε το Brawl Stars, οπότε. Όχι, πάμε 10 gems. Βασικά η πάμε είναι support, οπότε. Θα έπρεπε να υπάρχει creator pam. Σε support τα creator να γράφεις creator pam. Καλό, ουσιαστικά επειδή είναι support, καταλάβατε τέλος πάντων. Και ο Φόκο είναι support. Οκ, τώρα θέλω να πάρω ένα solo victory. Βασικά, πάω solo. Α, παιδιά, κάντε και σε μένα μία εγγραφή να φτάσω 150. 140 που θέλουμε, όχι 130, sorry, που θέλουμε άλλα 3, δεν ξέρω, κάντε για να μεγαλώσουμε. Θέλω να φτάσουμε 200, παιδιά. Μέσα σε περίπου ένα ή μισό μήνα θέλω να κάνετε όλη μια εγγραφή, τώρα που βλέπετε το βίντεο και χαιρετερνάστε. Ξέρω, κάντε μια εγγραφή για να βλέπετε κάθε φορά που θα μου έρχεται καινούριο βίντεο, να βάζετε 15 dislikes, δεν με νοιάζει, αυτή να κάνετε μια εγγραφή να πάμε στο 200, έτσι. Άμα χαιρετερ, απλά κάντε μια εγγραφή να βάζετε dislikes. Να μην κάνετε dislike έτσι σε ένα βίντεο και μετά τίποτα, να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Οπότε να βλέπετε όλα με τα βίντεο, ξέρω εγώ, και ένα δευτερόλεπτο να βλέπετε από το κάθε βίντεο, δεν με νοιάζει παιδιά. Απλά να κάνετε έτσι την εγγραφούλα να φτάσουμε 200, να βάζετε τα dislike άμα είστε haters. Άμα εσείς είστε από αυτούς που τους αρέσει το κανάλι μου, κάντε μια εγγραφούλα να βλέπετε τα βίντεο μου, να βάζετε τα likes ή ξέρω εγώ το τίποτα. Και έφυγες, κότα. Κότα είναι το παιδί. Τι να κάνουμε. Κοτέτσι δεν του έχουν βρει οι γονείς του. Εντάξει. Ο Ελντάδη θα του βρει κοτέτσι. Ελντάδη. Δηλαδή είναι ο Ελντάδη, ο Ελμάμι, όχι, η Ελμάμι. Και ο Ελπρίμο. Και υπάρχει και η Ελπρίμα, η αδελφή του. Ό,τι να είναι. Πότε γράψτε όλοι, ξέρω εγώ, κάπου 7 πρέπει να είναι. Στο σημείο αυτό, 7 και 01, δεν ξέρω. Ό,τι να είναι, γράψτε αυτό. Σου 2. Λογικά σε όλο Βίκτορ δεν θα πάρω. Ναι, solo victory δεν θα πάρω, οπότε θα παίξω και δεν θέλω να πάρω solo victory για να μην τον πω 21. Δηλαδή, θέλω να χάσω, μα είναι. Αλλά άμα τον πάω θα χάσω και μερικά ένα τρόπο περίπου επίτηδες, γιατί δεν θέλω να χάσω μετά 25 και. Οπότε καλύτερα να χάσω ένα τρόπο παρά 25 αργότερα και γενικά δεν πάω τίποτα 21. Ξέρω εγώ στην επόμενη season να τα πάω όλα προς το τέλος. Να τα πάω και όλα 20. Ας πούμε κάπου εκεί να τα πάω καλά. Και μετά να αρχίσω να τα πηγαίνω 21 έτσι ώστε να τα παίρνω. Αλλά να τα έχω στο τέλος και να τα πάω εύκολα 21. Τι λέτε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι έτσι θα πάρω πολλά. Και ναι, θα πάρω και τρόπαια πιο εύκολα. Όχι star points, τρόπαια θα χάσω. Δυστυχώς. Δεν έχει wifi, guys. Σώστε με, δεν έχω wifi, καλό. Dynamics, μισό.
Άμα δείτε κανένα dynamic στο δρόμο σας, καθώς παίζετε και δεν είναι συμπαίκτη σας, κάντε τι και ένα σκυλέτσι από μένα. Να γράφει το kill από gamer χρήστη. Οκ. Άρα βγήκαμε τρίτη, καλά υπολογίζω ότι δεν θα βγω πρώτη. Έχω χάσει ότι έπρεπε να πεθάνω. Τέλος πάντων, σε εγώ ανέβασα έτσι κάπως στο Ρίκο. Μετά μάλλον θα ανεβάσω, ξέρω εγώ, κάτι στα 500 τρόπια, μάλλον τον Brock, δεν ξέρω παιδιά. Θα τα ανεβάσω όλα προς το τέλος, να πω την αλήθεια. Αυτό εντάξει, σε εγώ παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δώστε ένα like και όντως ήταν το Ιόνι. Okay. Έτσι παιδιά, τέλειωσε το βίντεο, ωραίο βίντεο πιστεύω. Γι' αυτό βάλτε ένα like. Βάλτε ένα like μόνο και μόνο για το skin. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και δεν ξέρω πότε θα ανέβει πρακτικά. Νομίζω θα ανέβει 11 ή 12 Μαΐου. Βαριέμαι να ανεβάσω βίντεο γενικά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι αυτό που πρέπει να ενώσω όλα τα βίντεο μεταξύ τους. Το intro και όλα αυτά. Και τώρα λέω βλακίες αντί για να... πώς να το πω... αντί για να τελειώσω το βίντεο και να παίξω κανονικά, οπότε για. Yeah.